Θεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείου αναπαύσεως, πάντων των εν της ιερής ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ του Αθήνα. Ημήν της το εκείνον θανάτων, ελευθέρης νυν ζώσιν, παράσκο Θεός, αείμνη μονεύην της υπερόχου αυτών θυσία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σήμερα, 202 χρόνια μετά, τιμούμε όλους αυτούς οι οποίοι πήγαν κόντρα στη λογική. 202 χρόνια μετά, τιμούμε αυτούς που μοναδικό όπλο είχαν τις αξίες και τα ιδανικά τους. Τις αξίες γύρω από την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Τιμούμε τους Έλληνες προγόνους μας. Και οφείλουμε να έχουμε αυτές τις αξίες και τα ιδανικά ως πηξίδα όλες οι επόμενες γενιές, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας ανεξαρτησία. Αλλά και να έχουμε δύναμη για να μπορέσουμε να αλλάξουμε όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν και μας στενοχωρούν. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα, μεγάλη γιορτή για την πατρίδα μας. Παραλάσανε τα Ελληνόπουλα της πατρίδας μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη γενιά. Για αυτή τη γενιά πρέπει να εργαστούμε να φτιάξουμε και ένα κράτος που θα τιμά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Γιατί οι αγώνες των ηρώων μας που θυσίασαν τότε το αίμα τους και την ψυχή τους για να είμαστε σήμερα μια ελεύθεροι, είναι ακριβώς για να απολαμβάνουμε σήμερα την ελευθερία και να φτιάξουμε ένα κράτος που θα τιμά και τους αγώνες αυτούς, αλλά θα φτιάχνει και το μέλλον για τις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος στην παρέλαση του Πειραιά είχαμε ρεκόρ συμμετοχών από νέα παιδιά, από μαθητές από τα σχολεία μας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, να τιμάμε και οι ήρωες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και στην Ελλάδα. Εκ μέρους του Δήμου Πειραιά καταθέτει στεφάνι ο Δήμαρχος κύριος Ιωάννης Μόραλης. Κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων.